Σοκάρει η μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του οικοπαίδου, μέσα στο οποίο βρήκαν φρικτό θάνατο 26 άνθρωποι. Σύμφωνα με όσα είπε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, αυτή άνοιξε την πόρτα της περίφραξης και οδήγησε περίπου 25 άτομα σε μονοπάτι που βγαίνει στη θάλασσα. Μαζί τους και η ίδια με την οικογένειά της. Ακολούθησαν 26, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το μονοπάτι. Οι κραυγές τους ακούγονταν στη θάλασσα. Ερχόταν η λέλαπα από εδώ, ερχόταν η λέλαπα από εκεί. Δεν είχαν πού να πάνε οι άνθρωποι, μπήκαν στο στενό. Εμείς φεύγαμε, νομίζοντας ότι θα πάμε κάπου να σωθούμε κτλ. Βλέποντας ότι δεν μπορούμε να σωθούμε, τους τραβήξαμε όλους κάτω, τους πρώτους. Με τις εικόνες ακόμα ζωντανές στα μάτια της, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, δίπλα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο 26 άνθρωποι, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν οι φλόγες έφτασαν στην αυλή της. Η ίδια άνοιξε την πόρτα για να μπουν στο οικόπεδό της και να σωθούν 25 άτομα, τα οποία οδήγησε από μικρό μονοπάτι στην παραλία. Δυστυχώς όμως, όταν αργότερα κατέφυγαν εκεί, οδηγοί που εγκατέλειψαν τα οχήματά τους δεν βρήκαν το δρομάκι που οδηγεί στη θάλασσα. Πήγαν εν πρώτης από εδώ και είδανε το λιμανάκι και τον κρεμό. Δεν προλάβανε να πάνε από τούτη την πλευρά που είχαμε αφήσει τη δίωδο ανοιχτή. Τους βλέπατε εσείς από κάτω? Όχι, τους ακούσαμε. Ένας κύριος που ήταν ο τελευταίος που τον σώσαμε. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Είμαι σε μια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Άκουγε τις φωνές τους. Αυτό είναι το οικόπεδο κολαστήριο, στο οποίο κατέφυγαν 26 άνθρωποι στην προσπάθειά τους να σώσουν τη ζωή τους από τον πύρινο εφιάλτη, φτάνοντας όσο πιο κοντά μπορούσαν στη θάλασσα. Αφού, όπως μπορείτε να δείτε, το οικόπεδο σταματά ακριβώς πάνω από τη θάλασσα. Κατεβήκαμε εδώ να σωθούμε. Κάτω. Και μείνατε εδώ από κάτω, μέσα εδώ στο νερό. Κάτω, μέσα στο νερό. Και ακούγατε τους άλλους από πάνω, αλλά δεν μπορούσατε να τους σώσετε. Ένας κύριος είπε, ναι, ότι άκουγα τις φωνές. Πώς θα τους σώσεις? Όταν είναι μια τέτοια τεράστια λέλαπα, δεν μπορώ να σας πω τον αέρα, δεν έχεις ούτε χρόνο να σκεφτείς, ούτε να έχεις την ψυχραιμία σου. Τρέχεις να σωθείς. Οι άνθρωποι που ήταν στην παραλία άκουσαν τις φωνές των θυμάτων, αλλά δεν κατάφεραν να τους βοηθήσουν. Εγώ να σας πω, έπεσα στη θάλασσα. Το παιδί μου χάθηκε, έχασε τον προσανατολισμό του. Ήτανε 2,5 ώρες μέσα στο νερό, γιατί από την καπνιά έχασε τον προσανατολισμό και δεν ήξερε πού είναι η ακτή. Μάρτυρες της ανθρώπινης τραγωδίας, τα δεκάδες προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που βρέθηκαν καμένα μέσα στο οικόπεδο. Ό,τι έχει απομείνει από ένα καμένο πορτοφόλι με λίγα χρήματα, ένα δίπλωμα, λίγες σημειώσεις, ένα σουγιά, κέρματα, ένα καμένο μπρελόκ, κλειδιά, αλλά και καμένα παπούτσια. Μόνο ο ήχος του αέρα ήταν κάτι το απίστευτο. Είχε μία ένταση, είχε ένα μένος, δεν μπορώ να σας πω, και έκανε και στροβιλισμούς. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της τραγωδίας γράφτηκε σε λίγα τετραγωνικά μέτρα σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα.